Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε στο στούντιο του Sky τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσοτάκη. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, κύριε Ακοσιώνη. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Μένουν λίγες μέρες πια για την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής. Νιώθετε έτοιμος? Νιώθω έτοιμος και σίγουρος. Και εισπράττω από την κοινωνία ένα ρεύμα νίκης. Αισθάνομαι ότι θα κερδίσω το βράδυ της Κυριακής. Θυμάστε ότι είχα διακινδυνεύσει και την πρόβλεψη ότι θα ήμουν σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Εδώ πέρα τα συζητούσαμε λίγες μέρες πριν από τον πρώτο γύρο. Αισθάνομαι σίγουρος ότι την Κυριακή το βράδυ θα κερδίσω. Αλλά από εκεί πέρα, εκλογές είναι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Είδαμε στο ρεπορτάζ την εικόνα της ημέρας ό,τι αφορά στην εσωκομματική μάχη στη Νέα Δημοκρατία. Εσάς δηλαδή, δίπλα στον κύριο Τζιτζικώστα, στην εξέδρα των επισήμων, από κοντά στη συνέχεια και ο κύριος Γεωργιάδης. Επειδή χθες ο κύριος Τζιτζικώστας έκανε μία δήλωση γρίφο κατά πολλούς και ο κάθε ένας από τους υποψηφίους ήθελε να διαβάσει πίσω από τις λέξεις του την προτίμηση στο δικό του πρόσωπο. Θέλω να σας ρωτήσω αν η σημερινή σας παρουσία στη Θεσσαλονίκη δίπλα στον κύριο Τζιτζικώστα σήμαινε κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο κ. Τζιτζικώστας έκανε χθες μία δήλωση μετρημένη, κατά την άποψή μου. Είπε το προφανές, γιατί δεν νομίζω ότι σήμερα οι πολίτες μπορούν να καθοδηγηθούν από την άποψη οποιοδήποτε υποψηφίου. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε στη δήλωσή του, την ανάγκη να υπάρξει μια ανανέωση στην Δημοκρατία, την απέχθειά του για τους παραδοσιακούς μηχανισμούς, είναι πράγματα τα οποία και εγώ έχω πει. Κοιτάξτε, είχα διαφωνίες με τον κ. Τζιτζικώστα, αλλά είναι ένας κεντροδεξιός μετροπαθής πολιτικός. Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα ως προς την ανάγκη να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή οργανωτική στο κόμμα και θεωρώ ότι στο επίπεδο αυτό τουλάχιστον έχουμε κοινά σημεία. Αλλά από εκεί πέρα. Σας είπε ότι σας στηρίζει. Όχι, δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, αλλά έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως δεν συζητάμε πολιτικά. Είναι χαλαρές συζητήσεις, εναρμονισμένες με το πνεύμα της ημέρας. Αλλά από εκεί πέρα, 80.000 νεοδημοκράτες ψήφισαν τον κύριο Τζιτζικώστα. Εγώ τους καλώ καταρχάς να έρθουν όλοι να ψηφίσουν, να μην απέχουν από αυτή την εκλογική διαδικασία και με τα δικά τους κριτήρια να επιλέξουν αυτόν τον οποίο θεωρούν ότι είναι ο καταλληλότερος να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα. Κύριε Μητσοτάκη, ο κύριος Τζιτζικώστας είχε κάνει μια διαρροή την επομένη του πρώτου γύρου για αντιξοότητες που συνάντησε στη Βόρεια Ελλάδα, υπονοώντας παρεμβάσεις από το περιβάλλον του κυρίου Καραμανλή, ενώντας την μεγάλη επιρροή που ασκεί, να το πω έτσι πιο όμορφα, ο κύριος Καραμανλή στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω αυτές τις μέρες, γιατί και εσείς όπως και ο κύριος Μεϊμαράκης επικεντρώσατε στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες, και λογικό, γιατί επιζητάτε τις ψήφους από τη δεξαμενή του κυρίου Τζιτζικώστα, αν εσείς συναντήσατε αντιξοότητες. Όχι, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν συνάντησα καμία αντιξοότητα. Ούτε αισθάνομαι ότι υπάρχει κάποιος σκληρός μηχανισμός ο οποίος αντιπαλεύεται τη δικιά μου υποψηφιότητα με κάποιον οργανωμένο τρόπο. Πρέπει να σας πω, κύριε Κουσιώνη, από την πρώτη στιγμή που εγώ ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου, ξεκίνησα με πολύ χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Δεν στηρίχθηκα σε κανέναν οργανωμένο μηχανισμό. Νομίζω ότι κατάφερα με τη δύναμη των ιδεών μου και την πολιτική μου άποψη και τον πολιτικό μου λόγο να κερδίσω την εμπιστοσύνη των νεοδημοκρατών και βλέπω αυτό το ρεύμα να αυξάνεται. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα, στην οποία να μην υπάρχουν προσωπικές αναφορές. Το είπα πάρα πολύ ξεκάθαρα, το επαναλαμβάνω και τώρα σε εσάς. Οι ατομικοί προσδιορισμοί και οι προσωπικές σχέσεις είναι καλές για να πηγαίνουμε να πίνουμε καφέ, αλλά δεν έχουν θέση σε ένα κόμμα αξιών και αρχών. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κύριος Μεϊμαράκης το κάνει αυτό? Όχι, δεν είπα καθόλου αυτό. Μάλιστα άκουσα τον κύριο Μεϊμαράκη το πρωί από την δικιά σας συχνότητα να λέει κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο λέω και εγώ. Καθένας θα κρίνεται για την αξία του την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που εγώ κερδίσω, και πιστεύω όμως ακράδαντα ότι ναι, έχω τη δυνατότητα να ανανεώσω τη Νέα Δημοκρατία πιο ουσιαστικά από ό,τι μπορεί να το κάνει ο κ. Μεϊμαράκης, και δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Δεν είναι... Ο κ. Μεϊμαράκης σήμερα αρνήθηκε ότι η ηλικία έχει οποιαδήποτε συνάφεια με την ανανέωση. Η ανανέωση έχει και ηλικιακά χαρακτηριστικά, αλλά όχι μόνο ηλικιακά χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι το νέο από μόνο του είναι καλό. Το νέο καταρχάς δεν είναι μόνο νέο ηλικιακό. Πρέπει να είναι νέο και σε επίπεδο ιδεών, απόψεων, προτάσεων. Αυτό κομίζω εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος 47 ετών. Είμαι
ούτε νέος ούτε πολύ μεγάλος. Αλλά πιστεύω ότι έχω νέες ιδέες και έχω νέες προτάσεις και πράγματι έχω καταθέσει ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων και για το κόμμα αλλά και για τη χώρα. Διότι το σημαντικό δεν είναι μόνο τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία, το σημαντικό είναι τι θα γίνει στη χώρα. Και πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι δεν ψηφίζουν μόνο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, επιλέγουν και υποψήφιο πρωθυπουργό και τα κριτήριά του πρέπει να είναι τα αντίστοιχα. Είπατε πριν ότι είστε μια υποψηφιότητά σα διασφαλίζει την ενότητα. Με την λέξη ενότητα έχει παίξει περισσότερο το στρατόπεδο του κυρίου Μεϊμαράκη. Εμφανίζει δηλαδή ως η προσωπικότητα εκείνη που μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη και τη μεγέθυνση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα. Εσείς γιατί λέτε διασφαλίζετε καλύτερα την ενότητα από τον κύριο Μεϊμαράκη και πείτε μου εάν έχετε κάποια ανησυχία εδώ που έχουμε βρεθεί, γιατί αυτή η πολύμηνη διαδικασία ήταν και τραυματική για τη Νέα Δημοκρατία, για την επόμενη μέρα. Δεν έχω ανησυχία για την επόμενη μέρα. Θέλω να είμαι σαφής. Όποιος και αν κερδίσει, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ενωμένη. Το ερώτημα είναι αν θα είναι και ανανεωμένη. Μιλήσατε για ενότητα και για διεύρυνση. Δεν είναι δύο ταυτόσιμες έννοιες. Η ενότητα από τη στιγμή που είναι δεδομένη, το μεγάλο ζητούμενο πρέπει να είναι η διεύρυνση. Εγώ λέω κάτι απλό. Υπάρχει ένα μεγάλο σώμα πολιτών που σήμερα αισθάνονται ότι δεν εκφράζονται πολιτικά. Είναι άνθρωποι που ανήκουν στον χώρο του Μητροπαθού Σκέντρου, είναι κατεξοχήν φιλοευρωπαίοι, είναι άνθρωποι που πρωτίστως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ιδιωτική οικονομία. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ένα διαφορετικό είδος πολιτικής. Θέλουν έμφαση στην αποτελεσματικότητα, απεχθάνονται τον λαϊκισμό, θέλουν να τους δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία, πώς θα μειωθεί η ανεργία, πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές. Λοιπόν, αυτούς τους συμπολίτες μας πιστεύω ότι μπορώ να τους εκφράσω καλύτερα από τον κύριο Μεϊμαράκη. Γιατί? Διότι έχω καταθέσει πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες πιστεύω ότι θα μπορούν να ακούσουν. Γιατί τους είδα να έρχονται στην κάλπη και να γίνονται μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παρότι μπορεί να μην άνοικαν στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι μπορώ να διευρύνω σημαντικά την πολιτική απήχηση της Νέας Δημοκρατίας. Να κερδίσω τον κύριο Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, αλλά και να κυβερνήσω καλά την επόμενη μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως, σας καταλογίζετε το εξής. Ότι δεν μπορείτε να πιάσετε τα λαϊκά στρώματα. Και μάλιστα ο συνυποψήφιός σας χρησιμοποιεί για να στηρίξει αυτό το επιχείρημα και τα ποσοστά που πήρατε σε περιοχές όπου κατοικούν πιο εύρωστοι συμπολίτες μας, όπως είναι η Εκάλη, είναι η Κηφισιά, είναι το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης κτλ. Εδώ μπαίνει και η συζήτηση περί ταξικότητας αυτής της διαδικασίας. Έχετε απορρίψει την ταξικότητα αυτή της εκλογικής αναμέτρησης. Θέλω να μου το στοιχειοθετήσετε αυτό. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Διότι πράγματι, καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα είναι ένα αστικό λαϊκό κόμμα που δεν έχει κανένα και δεν μπορεί να έχει κανένα ταξικό πρόσωπο. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Δεν το είδατε όμως αυτό να αποτυπώνεται. Θα σας απαντήσω με δύο επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα είναι εκλογικά αποτελέσματα τα οποία έχω φέρει εγώ στη Β' Αθηνών. Β' Αθηνών είναι μια περιοχή, μια εκλογική περιφέρεια που είναι έχει την απόλυτη ταξική διαστρωμάτωση. Ναι, αλλά είναι και η περιφέρεια του κ. Μεϊμαράκη. Λοιπόν, θυμίζω λοιπόν ότι στις τελευταίες εκλογές εγώ πήρα 95.000 σταυρούς και ο κ. Μεϊμαράκης λίγο παραπάνω από 40. Το λέω αυτό διότι εγώ μπορώ και πολιτεύομαι με την ίδια άνεση στην Εκάλη και με την ίδια άνεση στην Αγία Βαρβάρα και στο Περιστέρι και αυτό οι πολίτες της Β' Αθηνών το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Δεύτερο επιχείρημα. Αυτή η διάκριση μεταξύ ελίτ και λαϊκών είναι προβληματική και νομίζω ότι υποκρύπτει και έναν λαϊκισμό. Δηλαδή. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι οι άνεργοι. Ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ανέργων? Αυτός ο οποίος μπορεί να προτάξει συγκεκριμένες πολιτικές που θα φέρουν την οικονομία σε μια τροχιά ανάπτυξης. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του υποψηφίου, το αν έχει καλά πτυχία, αν μιλάει γλώσσες, έχουν τη σημασία τους. Αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο οι συγκεκριμένες πολιτικές. Εγώ λοιπόν είμαι ένας πολιτικός ο οποίος κατεξοχήν νοιάζεται για το δημόσιο συμφέρον. Όταν νοιάζομαι για το δημόσιο συμφέρον, νοιάζομαι για το συμφέρον των πολλών και όχι το συμφέρον των λίγων. Άρα εγώ απορρίπτω τα ταξικά χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου. Ποτέ δεν ήμουν μια ταξική υποψηφιότητα. Την ταμπέλα του νεοφιλελεύθερου που σας αποδίδω. Νομίζω ότι αυτήν την έχω απορρίψει εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια διάκριση του περασμένου αιώνα. Αυτή ποτέ δεν ήμουν νεοφιλελεύθερος. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, κεντροδεξιός, μετριοπαθής, ο οποίος πιστεύει στο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Θέλω ένα πιο μικρό, πιο λιτό, πιο αποτελεσματικό κράτος. Δεν πιστεύω ότι οι αγορές πρέπει να είναι ασίδωτες. Πιστεύω στον ρόλο του κράτους, ειδικά σε τομείς όπως είναι η παιδεία και η υγεία. Εξού και έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο να αναδεικνύω τις παλινοδίες του ΣΥΡΙΖΑ και την αποδόμηση των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στη δημόσια παιδεία.
κατά συνέπεια μακριά από μένα αυτός ο χαρακτηρισμός. Αλλά είμαι ένας πολιτικός ο οποίος πιστεύει ακράδαντα ότι πρώτα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα με ιδιωτικές επενδύσεις και μετά πρέπει να συζητήσουμε πώς θα την αναδιανύμουμε. Διότι αλλιώς θα μπούμε σε μια συζήτηση να μοιράζουμε τη φτώχεια μας, όπως κάνει το ασφαλιστικό του κ. Κατρούγκαλου, αντί να συζητάμε για το πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο μας την επόμενη μέρα. Να έρθουμε λίγο στο θέμα των απολύσεων, που έχει αποτελέσει μήλον της έρηδος αυτές τις μέρες, πεδίο αντιπαράθεσης, μάλλον να το πω πιο σωστά, ανάμεσα σε εσάς και στον κ. Μεϊμαράκη. Γιατί ο κ. Μεϊμαράκης πήρε αυτό το θέμα, σας το χρέωσε κατά κάποιο τρόπο, αν και σήμερα ήταν λίγο πιο μαλακός στην τοποθέτησή του απέναντί σας, κατηγορώντας σας στην ουσία ότι με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό που λέτε μεταρρυθμίσεις. Χθες λοιπόν για πρώτη φορά σας ακούσαμε να λέτε ότι η πολιτική των απολύσεων ήταν μια ασφαλμένη πολιτική, την οποία ζοριστήκατε κι εσείς να υπηρετήσετε. Είναι τελικά μια πολιτική, θέλω να σας ρωτήσω, η οποία χρεώνεται σε ποιον? Αν όχι σε εσάς, τον κύριο Σαμαρά, στην Τρόικα, σε ποιον? Και αν συμφωνείτε, τέλος πάντων, τελικά με κύριε Κουσίνο, δεν είναι η πρώτη φορά που το έχω πει αυτό. Οι οριζόντιες απολύσεις δεν συνιστούν μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ τον Ιούνιο του 2013 κλήθηκα να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Και αν δεν είχαμε λύσει το θέμα τότε, η χώρα θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση που βρέθηκε τον Ιούλιο του 2015. Δεν είναι όλες οι πολιτικές οι οποίες μας επιβλήθηκαν καλές πολιτικές. Το αντιλαμβάνεται πολύ καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ έκανα κάτι άλλο, κυρία Κοσιόνη, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Εγώ διαπραγματεύτηκα με την Τρόικα να μην έχουμε άλλους ποσοτικούς στόχους απολύσεων. Πώς το πέτυχα αυτό? Προτάσσοντας ένα συνολικό σχέδιο μεταρρύθμισης για το δημόσιο, με αξιολόγηση δομών, με αξιολόγηση προσώπων, με εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με απλοποίηση διαδικασιών, με μείωση της γραφειοκρατίας. Όλα αυτά τα έβαλα στο τραπέζι και αυτή είναι η πραγματική μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Αυτά δεν υποστηρίχθηκαν ιδιαίτερα όσο εγώ ήμουν υπουργός. Και υπάρχει βέβαια και μία κατηγορία απολύσεων, για τις οποίες είμαι εξαιρετικά υπερήφανος, και αφορά στους επίουργους υπαλλήλους, στα πλαστά δικαιολογητικά, στις παράνομες, ναι, αλλά και αυτά. Απολύσεις για τις καθαρίστριες, ναι, αλλά αυτές συνιστούν ένα πολύ μικρό υποσύνολο. Ένα πολύ μικρό υποσύνολο. Και να σας πω κάτι, να σας πω και κάτι ακόμα. Η επαναπρόσληψη των καθαρίστριων και των σχολικών φυλάκων, κάθε απολύση είναι δύσκολη. Αλλά είναι αυτή η οποία δεν μας επέτρεψε και δεν επέτρεψε σήμερα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς. Και ναι, εάν πρέπει να διαλέξω μεταξύ υπηρεσιών καθαρισμού και γιατρών, θα επιλέξω κάθε φορά να προσλαμβάνω γιατρούς. Όσο δύσκολη και αν ήταν αυτή η πολιτική. Από εκεί πέρα, εγώ έχω κάνει την αυτοκριτική μου, αλλά συνολικά για το έργο μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είμαι πολύ υπερήφανος. 18 μήνες σημαντικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Και να σας πω και κάτι, και για μένα ήταν και μια πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό. Διότι εγώ δεν θα διεκδικούσα την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και αύριο την Πρωθυπουργία, αν δεν είχα περάσει από ένα καυτό Υπουργείο, αν δεν ήξερα τι σημαίνει δημόσια διοίκηση και αν δεν ήμουν βαθιά πεπισμένος ότι ναι, σε αυτή τη χώρα μεταρρυθμίσεις μπορούν να υλοποιηθούν, αρκεί να τις εξηγήσουμε καλά στους πολίτες, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και ομαδική δουλειά. Ασφαλιστικό. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε, εάν έχετε πάρει και εσείς ως υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στα χέρια σας αυτή την πρόταση, την ελληνική πρόταση, αν την έχετε μελετήσει και αν είστε σε θέση να τοποθετηθείτε. Αν όχι σήμερα, αν θα είστε σε μια εβδομάδα. Βεβαίως και θα είμαστε. Καταρχάς, αυτή είναι μια πρόταση βάση διαπραγμάτευσης. Είναι μια πρόταση η οποία είναι το αποτέλεσμα ενός έτους δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η ένταση των μέτρων και των παρεμβάσεων που ζητούνται στο ασφαλιστικό είναι σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός ότι τα πράγματα πήγαν χάλια στην πραγματική οικονομία τον τελευταίο χρόνο. Δεν είναι όμως λίγο υπερβολικό? Όχι, δεν είναι. Για τους κακούς δαίμονες του ασφαλιστικού όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες, να κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει ένα χρόνο? Κυρία Κοσιόνη, ποιες ήταν οι παρεμβάσεις που ζητήθηκαν στο ασφαλιστικό πριν από ένα χρόνο? Για συγκρίνετε τις με αυτές που προτείνονται τώρα από την κυβέρνηση. Γιατί είναι πολύ πιο βαρύ αυτό το ασφαλιστικό από αυτό το οποίο θα ψηφίζαμε εμείς? Είναι απλή εξήγηση. Θα αναπτυσσόταν η οικονομία με 3% το 2015, αντί για αυτό είχαμε ύφεση. Έχουμε τρίτο μνημόνιο, έχουμε κλειστές τράπεζες και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αποδεικνύεται ανίκανη να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα. Και από εκεί πέρα υπάρχει και μια ακόμα πτυχή του ασφαλιστικού, η οποία με προβληματίζει πάρα πολύ. Και αυτό έχει να κάνει με την τραγική επιβάρυνση που το ασφαλιστικό του κ. Κατρούγκαλου επιφέρει στους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και στην εργασία συνολικά. Υπερφορολογούμε την εργασία
με τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι εισφορές μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα αυτό. Αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά σε μαύρη εργασία και θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο στην εργασία και θα υπονομεύσει την όποια ανάπτυξη. Άρα υπάρχει και μια βασική φιλοσοφική διαφορά. Άρα τι λέτε, να γίνουν μειώσεις στις συντάξεις? Εγώ, κυρία. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Εγώ, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Κυρία Κωσιόνη. Ή αύξηση στις εργοδοτικές φορές ή αλλιώς. Να σας πω κάτι. Το 1,8 δις το οποίο ψάχνουμε από το ασφαλιστικό μπήκε στο τραπέζι επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν ποτέ διατεθειμένη να ζητήσει και να συζητήσει άλλες περιπτώσεις περικοπών δαπανών. Εγώ έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για στοχευμένες περικοπές δαπανών. Τώρα θα τις ξανακαταθέσετε? Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή? Η απάντησή μου είναι ότι ναι, υπάρχει και σήμερα στο δημόσιο ακόμα λίπος το οποίο μπορεί να περιοριστεί. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πριν από ένα μήνα έφερε ένα νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δίνει 150 εκατομμύρια πρόσθετα στους δημοσίους υπαλλήλους. Και δεν με ενοχλεί τόσο αυτό, όσο τα δίνει χωρίς αξιολόγηση και πρωτίστως τα δίνει στους κομματικούς στρατούς και στα υπουργικά γραφεία. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν πάντα και άλλες λύσεις. Και να ξέρετε κάτι, κύριε Κωσιόνη, πάντα οι πιστωτές μας θα ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν μια λίγο πιο χαλαρή δημοσιονομική προσαρμογή, εάν υπήρχε πραγματική αποφασιστικότητα στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα από αυτή την κυβέρνηση και γι' αυτό και εξακολουθεί να υπάρχει επιμονή σε μια πιο σκληρή πολιτική λιτότητας από αυτή που αντέχει η ελληνική οικονομία. Όμως ζητούν και συνένεση. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά στο παρασκήνιο ότι ζητούν μετεπιτάσιο συνένεση στο θέμα του ασφαλιστικού. Εσείς λέτε, έχετε στο μυαλό σας πώς θα μπορούσε να γίνει το πράγμα αλλιώς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν ο κόσμος σας κάνει την τιμή και σας εκλέξει πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή, τι θα κάνετε? Θα πάρετε αυτές τις προτάσεις να πάτε στον κύριο Τσίπρα να πείτε, κοίταξε να δεις, έχουμε τις διαφορές μας, αλλά εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν και να αποφύγουμε και τις μειώσεις και να αποφύγουμε και την αύξηση, την επιβάρυνση στην εργασία? Ή θα πείτε, αφού έτσι θέλετε, πηγαίνει 153 να το ψηφίσετε. Εμείς θα καταψηφίσουμε το ασφαλιστικό. Και εμείς θα πούμε όχι. Εμείς θα πούμε όχι στο ασφαλιστικό. Θα πούμε όχι, όχι μόνο ότι διαφωνούμε με τη βασική φιλοσοφία, αλλά διότι, κυρία Κωσιόνη, όπως σας είπα, η ένταση της παρέμβασης είναι αποτέλεσμα των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παρέχουμε αλακάρτ στήριξη σε αυτή την κυβέρνηση. Να αναζητεί δεκανίκη στην αξιωματική αντιπολίτευση στα δύσκολα, για να μπορεί ταυτόχρονα να αποδομεί την παιδεία, να διαλύει τη δημόσια διοίκηση, να υπονομεύει τη δικαιοσύνη, να κατακριουργεί τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτή η πολιτική. Άρα λέτε όχι από τώρα. Λέμε όχι από τώρα. Είμαι ό,τι ξεκάθαρος. Και αν γίνει και όπως και αν διαμορφωθεί αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, διότι δεν πρόκειται να έχουμε σημαντικές αλλαγές. Για να μην σας πω ότι μπορεί και να χειροτερέψει στην πορεία το νομοσχέδιο αυτό. Διότι ακόμα δεν ξέρουμε τελικά ποια θα είναι η αντίδραση των θεσμών. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία, τους ασφαλισμένους, τους μελλοντικούς ασφαλισμένους, και τώρα έρχεται ο λογαριασμός του κ. Βαρουφάκη και της ανικανότητας της κυβερνητικής του τελευταίου έτους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πικρό ποτήρι, το οποίο δυστυχώς θα το πιει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Καμένο. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αν κινδυνεύσει να καταρρεύσει η κυβερνητική πλειοψηφία σε αυτή την ψηφοφορία, τι θα κάνει? Αν καταρρεύσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Άκουσα τον κύριο Μεϊμαράκη να λέει, το είπε και σήμερα και χθες νομίζω, ότι πάμε σε εκλογές. Αν καταρρεύσει η κυβερνητική πλειοψηφία, κυρία Κωσιόνη, το σύνταγμά μας είναι σαφές. Θα παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας και θα αναζητήσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί άλλη κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. Εμείς είμαστε παρόντες σε αυτή τη συζήτηση. Μια οικουμενική κυβέρνηση. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν μπορεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αλλά αυτό προβλέπει. Θα το θέλατε παρόλα αυτά? Γιατί είναι όχι. Ένα θέμα που βάζει, πιστεύω, βάζουν πολύ στο τραπέζι καθημερινά. Μετεπιτάσεως δε ο κύριος Λεβέντης. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει το σχήμα οικουμενικής κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ ως έχει και με τον Τσίπρα να έχει αυτή την άποψη που έχει μέχρι σήμερα. Δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Διαφορετικά εκλογές. Ο καθένας ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα. Λοιπόν, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και να σας πω κάτι. Και αντέχει η χώρα εκλογές? Δεν αντέχει εκλογές. Να σας πω κάτι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά τις εκλογές επέλεξε αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία? Γιατί μας λέει ότι είναι τόσο άνετα με τους 153 βουλευτές? Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος ο οποίος μέσα από την δικιά του πολιτική διαδρομή και τις δικές του επιλογές υπονόμευσε την όποια προσπάθεια συνένεσης. Σας θυμίζω ότι εμείς τίναμε χείρα στον κύριο Τσίπρα από τον Ιανουάριο και μετά. Την απέκρουσε με τα βδελιγμίας. Το κάναμε και πριν από τις εκλογές, και μετά τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας είπε: εγώ θέλω να κυβερνώ με τον αγαπημένο μου κύριο Πάνο Καμένο. Θα γίνεται σαν τον Τσίπρα που κατηγορούσατε κάποτε, κύριε Μητσοτάκη? Νομίζω ότι να κατηγορηθώ. Να λέμε σε όλα όχι. Ποιος σας είπε ότι λέμε σε όλα όχι? Δεν λέμε καθόλου σε όλα όχι. Στις σωστές μεταρρυθμίσεις εμείς στηρίζουμε. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε σε όλα όχι. Απλώς δεν βρίσκεται καμία σωστή. Όχι, δεν το λέω αυτό. Εμείς στηρίξαμε ανοιχτά ιδιωτικοποιήσεις, απελευθερώσεις αγορών. Με παρεμβάσεις οι οποίες κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Και θα τις στηρίξουμε. Η μεγάλη μας διαφορά με τον κύριο Τσίπρα, κύριο Κωσιόνη, mm-hmm. και εγώ δεσμεύομαι γι' αυτό προσωπικά, είναι ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ
όταν γίνουν εκλογές και εφόσον κερδίσω να πω ψέματα στον Νικολάο. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να κοροϊδέψω. Εγώ δεν πρόκειται να πω ότι θα δώσω 13η σύνταξη όταν ξέρω ότι δεν μπορώ να τη δώσω. Ναι. Διότι αυτό πληρώνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Το κεφάλαιο του λαϊκισμού, το οποίο τόσο πλήρωσε η χώρα συνολικά, κλείνει με τον κύριο Τσίπρα. Την επόμενη μέρα θα αναζητήσουν οι πολίτες μια διέξοδο σοβαρότητος. Και αυτή τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα μόνο η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να τη δώσει. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε προαναγγείλει ότι σε περίπτωση που είστε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται και κυβέρνηση, και χωρίς να γίνεται κυβέρνηση, θα επιδιώξετε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το κλείσιμο των τραπεζών. Ναι. Ισχύει αυτή η δέσμευση? Βεβαίως ισχύει. Το κλείσιμο των τραπεζών ήταν ένα μεγάλο έγκλημα. Φαίνεται από τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη ότι ήταν και ένα προμελετημένο έγκλημα. Το κλείσιμο των τραπεζών είχε συγκεκριμένο και μετρήσιμο κόστος. Όχι μόνο για την ελληνική οικονομία, αλλά για τον Έλληνα φορολογούμενο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις μετοχές που κατήχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, άρα περιουσία του ελληνικού λαού, η αξία των οποίων εκμηδενίστηκε από το κλείσιμο των τραπεζών. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη και πολύ μεγάλη μετρήσιμη ζημιά από αυτήν την πολιτική. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, κύριε Κωσιόνη, αν δεν άκουγα τον ίδιο τον κύριο Βαρουφάκη με υπερηφάνεια να λέει ότι γνώριζε τι θα συνέβαινε. Άρα υπάρχει βάσιμη υποψία ότι εδώ πέρα υπήρχε γνώση, δεν ξέρω αν υπήρχε και σχέδιο να κλείσουν οι τράπεζες, αλλά υποψιάζομαι ότι το κλείσιμο των τραπεζών στο μυαλό του κύριου Βαρουφάκη και ενδεχομένως και του κύριου Τσίπρα ήταν μέρος ενός σχεδίου. Να ασκήσουμε με αυτόν τον τρόπο παραπάνω διαπραγματευτική πίεση στην Ευρώπη. Άρα θα το κάνετε. Βεβαίως, θα το επιδιώξετε. Βεβαίως θα το κάνω. Και προσέξτε, η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια επιτροπή η οποία διερευνά. Δεν είναι προανακριτική. Από εκεί πέρα η Βουλή έχει την ευθύνη, εφόσον τα συμπεράσματα της Εξεταστικής είναι τέτοια, να συζητήσει ενδεχόμενα επόμενα βήματα. Θέλω να ξαναέρθουμε λίγο στα δικά σας. Την Κυριακή το βράδυ θα ανακοινωθούν αποτελέσματα ή θα περιμένουμε 3-4 μέρες? Θα ανακοινωθούν αποτελέσματα. Καταρχάς, να θυμίσω και στους φίλους νεοδημοκράτες ότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή αυτή την Κυριακή από την προηγούμενη. Ούτε 3 ευρώ πληρώνουν. Είστε σίγουροι με τα φάξ? Ναι. Έχετε στείλει παντού φάξ? Ναι. Είναι όλα έτοιμα. Ναι. Ούτε πρέπει να εγγραφούν και πάλι. Δεν θα υπάρχουν ουρές. Αλλά το δίλημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία του φάξ ή του διαδικτύου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία οργανωτικά αυτή τη στιγμή είναι στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, και πρέπει κάποια στιγμή. Άρα εσείς εκπροσωπείτε το διαδίκτυο. Εγώ σίγουρα και εκπροσωπώ. Ο κύριος Μημαράκης το φάξ. Εγώ σίγουρα εκπροσωπώ το διαδίκτυο και ναι, νομίζω ότι ως προς την ένταση με την οποία μπορώ να εισάγω νέες τεχνολογίες στη Νέα Δημοκρατία και να την εναρμονίσω με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται και η πολιτική συζήτηση, ναι, πιστεύω ότι σε αυτό στον τομέα υπερτερώ του κύριου Μημαράκη. Εσείς νιώθετε φαβορή ή outsider? Ο κύριος Μημαράκης είπε σήμερα ούτε φαβορή ούτε outsider είμαι. Εσείς τι είστε? Εγώ με τον τρόπο μου εξακολουθώ να νιώθω outsider. Και νιώθω outsider γιατί ως outsider ξεκίνησα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν όλα τα outsider κέρδισαν τις εκλογές. Αλλά μέσα μου, επειδή αισθάνομαι ότι έκανα μια καμπάνια η οποία πήγε κόντρα σε πολλές προκαταλήψεις και έκανα και πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι να θεωρούσαν ότι θα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με το γεγονός ότι μίλησα τελείως απελευθερωμένα, μίλησα τελείως της αλήθειας, είπα τα πράγματα τα οποία πιστεύω και είδα με χαρά ότι αυτός ο πολιτικός λόγος είχε ανταπόκριση. Και πιστεύω ότι θα μου επιτρέψει να κόψω και πρώτο το νήμα στις εκλογές της Κυριακής. Πολλοί αναρωτιούνται τι σχέση έχει ο δικός σας πολιτικός λόγος με τον πολιτικό λόγο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σας στηρίζει, και λέμε καλά, ιδεολογικά πού συναντιούνται ακριβώς ο Μητσοτάκης με τον Γεωργιάδη? Σε πολλά. Όχι σε όλα, αλλά σε πολλά. Και ο Γεωργιάδης είναι ένας δεξιός πολιτικός. Δεν το έκοψε ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αισθάνεται εξίσου άνετα. Κάποιοι τον λένε Μουσαφύρι. Τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Εγώ δεν τον κύριο Γεωργιάδη Μουσαφύρι και κανείς δεν είναι Μουσαφύρης από τη στιγμή που δέχεται τις βασικές αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, από εκεί πέρα με τον κύριο Γεωργιάδη μας ενώνουν αρκετά. Έχουμε και δύο ένα πάθος να κερδίσουμε την ιδεολογική μάχη με την αριστερά. Και αυτά τα οποία μας χωρίζουν ως κεντροδεξιά, οι εσωτερικές μας διαφορές, είναι αστείες μπροστά στη μεγάλη διαχωριστική γραμμή με το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα βεβαίως μπορούμε, όχι μόνο μπορούμε, οφείλουμε να συνυπάρξουμε. Διότι αν δεν συνυπάρχουμε στη Νέα Δημοκρατία πολιτική από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, πώς θα ξαναγίνουμε μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη? Κύριε Μητσοτάκη, ο κύριος Μημαράκης δεσμεύθηκε σήμερα στον Sky να σας στηρίξει αν είναι νικητής, ώστε να υλοποιηθεί το κοινό σας όραμα για την Νέα Δημοκρατία με τον καλύτερο τρόπο. Εσείς θα πράξετε το ίδιο? Βεβαίως. Χωρίς δεύτερη συζήτηση. Θα είμαι απλός στρατιώτης στην υπηρεσία του κύριου Μημαράκη. Σε περίπτωση που δεν κερδίσω, να με αξιοποιήσει με όποιο τρόπο αυτός κρίνει ότι είναι ο καλύτερος. Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να πάρετε θέση σε αυτή την αντιπαράθεση
πολύ σκληρή αντιπαράθεση και τρέχει μήνες τώρα ανάμεσα στον κύριο Μαϊμαράκη και το γραμματέα του κόμματός σας. Είπε στην ουσία ότι είναι ένας κακός γραμματέας ο κύριος Παπαμίκος, σήμερα ο κύριος Μαϊμαράκης, και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν αύριο είναι πρόεδρος, θα έπρεπε να αποδεχθεί ακόμη και αν του ζητούσε να ανοίγει τις πόρτες. Δεν θα παροθέσει. Δεν θα παροθέσει και ξέρετε. Θεωρείτε ένα καλό ή ένα κακό γραμματέα? Δεν θα παροθέσει στην αντιπαράθεση αυτή. Διότι δεν μ' αρέσει επίσης, δεν μ' αρέσουν γενικά οι εντάσεις και οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Από και πέρα, τα όργανα του κόμματος θα αποφασίσουν όταν έρθει η ώρα για το ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του κόμματος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά.